Μετά την απόφαση να κλείσουν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, σειρά πήραν και τα φροντιστήρια μετά από απόφαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Συγκεκριμένα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας έκλεισαν όλα τα φροντιστήρια της χώρας μέχρι τις 25 Μαρτίου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Φροντιστών Κέρκυρας, Βασίλης Δουραχάνης, μίλησε στο Start. Παρ' όλα αυτά και ταυτόχρονα εργαζόμαστε έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων μέτρων. Ήδη χθες πρωί ένα ανοιχτό ΔΣ του συλλόγου μας συζήτησε και πήρε κάποιες αποφάσεις που όσον αφορά τα μαθήματα που χάνονται κινούνται αυτές οι αποφάσεις σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ενεργοποίηση της εξαποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση έτσι των νέων τεχνολογιών. Οι μαθητές να προσπαθήσουν να συνεχίσουν το διάβασμά τους, να μην βγουν από το πρόγραμμά τους, να είναι στην απαραίτητη εγρήγορση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν, όπως είπα, οι αρνητικές επιπτώσεις. Να μπορούν να κάνουν το διάβασμά τους, να συζητάνε την απορία τους, να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν με τον καθηγητή τους. Ένας δεύτερος άξονας είναι η ενεργοποίηση ενός προγράμματος διαζώσης πλέον αναπληρώσεων, που θα γίνονται όταν επιτραπούν τα μαθήματα. Σε μέρες αργιών, στις αργίες του Πάσχα, Κυριακές. Ένας τρίτος άξονας είναι μια εσωτερική αναδιοργάνωση του δικού μας προγράμματος μέσα στα φροντιστήρια. Περιόδοι διαγωνισμάτων, για παράδειγμα, μπορούν να αντικατασταθούν με περιόδους μαθημάτων. Απασχόληση των παιδιών με επιβλεπόμενη μελέτη θα αντικατασταθεί με μάθημα. Και ένας τέταρτος άξονας είναι η συνεργασία μας με την ΟΕΦΕ, την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, το δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο, μέσα από το οποίο μπορούμε να προβάλλουμε και εμείς σαν τοπικός σύλλογος τα τοπικά αιτήματα, όπως για παράδειγμα την άρση της απαγόρευσης των μαθημάτων σε ημέρες αργίας, που σε μια τέτοια έκτακτη περίοδο νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους κρατούντες. Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Να σκεφτούν την σοβαρότητα της κατάστασης και να την αξιολογήσουν. Το δημόσιο σχολείο δεν κλείνει για πλάκα, παρόλο κάποια απαξίωση που και οι ίδιοι μαθητές στέλνουν προς το δημόσιο σχολείο, δεν είναι. Έχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη αξία το δημόσιο σχολείο από ό,τι καταλαβαίνουν καμιά φορά οι μαθητές. Έτσι λοιπόν, δεν κλείνει για πλάκα. Δεν πάνε διακοπές οι μαθητές αυτή την περίοδο. Πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες ορθές πρακτικές για την ατομική υγιεινή. Πρέπει να περιοριστούν όσο μπορούν οι μετακινήσεις και οι συναθρήσεις. Και έτσι με ορθή σκέψη, με ορθή λογική, χωρίς πανικό αλλά με ψυχραιμία, αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο και όλα θα πάνε καλά.